πάσχαμε, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μας ότι δεν θα γίνει σε 5 μέρες, θα γίνει σε 7, θα γίνει σε 10. Ενδεχομένως θα πληρωνόμαστε γιατί ξέραμε ότι ήταν μια καθαρά διαδικαστική υπόθεση. Τώρα πλέον δεν είναι διαδικαστική υπόθεση. Είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση. Εδώ που έχει βαθεί. Και όποιος παρακολουθεί όλο το πάθη, όπως στήθεται και βάλουμε τα κομμάτια, θα τη δούμε στο τέλος της φωτογραφία. Το θέμα όμως ανησυχούμε, μας ενδιαφέρει να δούμε τη φωτογραφία ή αποστηθίζουμε να δούμε κάποιες στιγμιές του καταστάσεις και νομίζουμε. Δεν είναι το πρόβλημα η μισθοδοσία. Δεν είναι αν θα πληρωθούμε στις 10/22. Είναι πολύ συγκεκριμένο το σχέδιο. Το σχέδιο έχει αρχίσει και χτίζεται όταν αποφασίσει να φτιάξει μια προστάσια. Καλώς ή κακώς αυτό είναι το σχέδιο. Εδώ αυτός ο Δήμος και η κάτοικοι του μπορεί στην Κύπρο. Κάποιοι να είναι ξεπουλημένοι, όμως η συντηρητική του πλειοψηφία έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να ζει σπίτια. Και πώς χτίζεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Τι έχει συμβεί. Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι έρχεται η ώρα της σύγκρουσης. Διαπιστώσατε και βρήκατε τηλεφωνή και την ευκαιρία να κλείσουμε τη στρόφη της χρηματοδότησης μετά την απόφαση του ΑΚΑΔΑ. Αυτό τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να φτάσουν την υπόθεση το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που θα γίνουν τότε η αξιολόγηση των προϋπολογισμών για να έρθουν εδώ να διαπιστώσουν ότι ο Δήμος αυτός δεν μπορεί να ζήσει πλέον. Το αναφέρει ο δικός του εργολάβος στην εφημερίδα προχθές της Κυριακής, ο Πόπολας, το γράφει ξεκάθαρα, πεθαίνει ο Δήμος Κυριακής, το αναφέρει. Τον Οκτώβριο έχει βάλει την ημερομηνία, έχει έρθει και το κυριόπακτο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έρθει λοιπόν και θα διαπιστώσουμε ότι αυτός ο Δήμος έχει ξεφύγει. Δεν μπορεί να καλύψει τον προϋπολογισμό. Ποιες συνειδήσεις τις λέει απαγόρευση του ενός, απαγόρευση του άλλου και γραφάμε και στο πιο κρίσιμο. Αναστολή προσλήψεων προσωπικού και υποχρεωτικές μετατάξεις υπαλλήλων προκειμένου να μειωθούν οι μισθοδοσίες. Αυτό είναι το σχέδιο. Τι κάνουμε εμείς πάνω σε αυτή την υπόθεση. Τι κάθομαστε και λέμε εδώ πέρα. Αν μας πλήρωσε στις 10 ή στις 11, μα δεν θα πληρωνόμαστε από εδώ και πέρα. Εάν τελικά το περάσουμε και ισχύσει. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το καταλάβουμε, να συνοηθούμε εδώ. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την υπόθεση που λέγεται Δήμος Κυριακής. Πώς θα υπερασπιστούμε τον τόπο που γεννηθήκαμε, που προσφέρουμε, που αποφασίσαμε τέλο πάντων να υπηρετήσουμε. Πώς θα υπηρετήσουμε τον δεσμό της οδικής αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι η ιστορία. Για τι θα γίνει δηλαδή αν θα πληρωθούμε στις 10. Θα ανατραπούν τα σχέδια. Είναι προχωρημένα. Μόνο μία λύση υπάρχει. Να μας βρουν οι νέοι αντιμέτωποι για όλα τι κάνουμε. Και πώς το κάνουμε αυτό. Πώς θα το κάνουμε. Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να κάνουμε συμμάχους στην τοπική κοινωνία, να τους δείξουμε ποιο είναι το σχέδιο. Ότι θέλουν να πάρουν το Δήμο αυτό, ναι, κάποιοι άλλοι για να τον υπερασπίζονται. Γιατί εμείς εδώ, καλώς ή κακώς, να αποφασίσουμε ότι η διοίκηση, η κάθε διοίκηση που έρχεται να μας κάνει, θα την αλλάξουμε. Αυτούς πώς θα τους αλλάξουμε. Αυτό είναι το σχέδιο που στείλεται εδώ πέρα. Αν θα συνεχίσουμε να έχουμε δουλειά όλοι εμάς, όχι αν θα έχουμε μερικοί. Γιατί όταν ήρθαν από τις δημοτικές επιχειρήσεις οι συνάδελφοι εδώ, υπερασπιστήκαμε το όλο. Αν είχαμε σκεφτεί εντελώς προσωπικά, κάποιοι και που ήταν τότε σε θέση να πάρουν και αποφάσεις, θα υπερασπιζόταν τότε τον εαυτό τους. Δεν υπερασπιστήκαμε τον εαυτό μας. Υπερασπιστήκαμε το όλο. Και το όλο είμαστε όλοι εδώ. Ή όλοι μαζί θα πάμε ή όλοι μαζί θα πάμε στο διάλογο. Γιατί αυτό θέλω να κάνω. Να μας στείλουν στο διάλογο. Θα το βάλουμε τον κόσμο απέναντι μας. Τι θα του πούμε δηλαδή του άλλου του, αυτού που έχει το μαγαζί για να σου μαζέψουμε τα σκουπίδια γιατί δεν μας πλήρωσε. Και θα σου πει αυτός, εγώ πληρώνω. Μεθαύριο που θα το θέσει παραστά, δεν θα το λέει. Πρέπει να αποφασίσουμε εδώ πολιτικά τι είναι αντίπαλοι μας. Αντίπαλοι μας να πέσουν στην διοίκηση, που δεν φρόντισε να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις να μην βρεθούμε σε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση. Αντίπαλοι μας είναι την κυβέρνηση που έχει πάρει μια σειρά από νόμους που μας θέλει γυροπόδαρα. Και σίγουρα μεγάλο αντίπαλο είναι ο σκουρό. Πώς θα το χτίσουμε αυτό. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Για μένα θα πρέπει να μας δώσουμε μπροστά τους. Εδώ κάθε μέρα. Αλλά κάθε μέρα πότε. Θα δώσουμε και τη